Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς. Ο Απόλλων πάει να βγει μπροστά, το κερδίζει το φάουλ. Ο Ματέι από τον Αμπτούλ Ραχμάνου Ες. Για τον Μεγιάδο. Το φάουλ από τον Δικινή. Γνώρισε τότε δύο ήττες. Το φάουλ είναι για τον Όφη. Είναι σημαδιακή η σημερινή ημέρα για την κριτική ομάδα, γιατί σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1986, συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με αντίπαλο την Χάιντου. Ο Στάικος ξανά ο Σακέτη, πεφτικά το κερδίζει και το φάουλ. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Στάικο στον μέσο του Απόλλωνα. Ο Σάλε και η παγιά που έγινε για τον Φιγκουερέδο, ο οποίος ωστόσο υποδεικνύεται σε θέση offside. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι. Ναι, φαίνεται είναι λίγο πιο μπροστά ο Φιγκουερέδο. Αγκύρε, αυτή τη φορά δεν έκανε καλή παγιά. Έκοψε ο Ρομπέρς, κάνει και το σουτ. Πολύ άστοχο ωστόσο. Μπέλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Περνάει για τον Δικινή, που περνάει και αυτός ωραία με τη σειρά του. Κάνει την παγιά ο Σελίμοβιτς. Αυτός που έκοψε παραχωρώντας το κόρνερ για τον Απόλλωνα. Ήταν καλή προσπάθεια του Δικινή από δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι η κεφαλιά από τον Βούρο, ξανά η μπάλα στον Αγκύρε. Μια καλύτερη σέτρα χρειάζεται, κάνει μια σέτρα σουτ μάλλον. Η μπάλα καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Βάδερμα. Όμως απομακρύνει ο Σελίμοβιτς. Κατεβάζει με το κεφάλι ο Ρομπέρς. Δέχουμε το φαουλ που έγινε του Ντένιτς πάνω στον... Εδώ ξανά η φάση. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Ο Γιαννούλης είναι αυτός που κερδίζει. Πάει να ξανακερδίσει όμως ο Νταμπό από τον Βούρο. Εδώ η μπάλα καταλήγει έξω. Out είναι τελικά. Με βαθιά παλιά, μια μεγάλη παλιά για τον Φιγκουερέδο, ο οποίος ωστόσο υποδεικνύεται σε θέση offside. Εδώ ο Μιραντάς Φιγκουερέδο. Νταμπό που δεν βρίσκεται σε θέση offside. Να δούμε εδώ τις προποθέσεις του Απόλλωνα, ο Ντικινή. Ο Ματέι στην περιοχή, κλείστηκε από τρεις. Ο Βούρος τελικά είναι out η μπάλα. Υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις σε αυτή τη φάση για τον Απόλλωνα. Δεν τις εκμεταλλεύτηκε ωστόσο προκειμένου να δημιουργήσει. Εδώ δεν υπήρχε offside. Κανένα offside, το ταπό γύρισε για τον Τικινή. Νέιρα. Η σέντρα για τον Φιγκουερέδο, εδώ χρειάζεται προσοχή. Σε θέση offside ξανά. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός του Όφη. Μαρινάκης. Εδώ έγινε το φάουλ από τον Νταμπό. Κωστάκη ο Βούρος εκτελέστηκε το κόρνερ. Το κόρνερ και φαγιά. Η απομάκρυση από τον Ρομπέρς. Ο Ματέι δεν μπόρεσε, χρειάζεται προσοχή εδώ να μην κάνει το φάουλ. Νέιρα. Κάνει το σούτ από τη στιγμή που του δόθηκε ο χώρος. Η μπάλα κόντρα, αλλά σε ετοιμότητα ο Δημητρίου. Καταφέρει να αποκρούσει. Νέιρα. Κάνει το σούτ από τη στιγμή που του δόθηκε ο χώρος. Η μπάλα κόντρα, αλλά σε ετοιμότητα ο Δημητρίου. Καταφέρει να αποκρούσει. Νέιρα. Το τακουνάκι του Στάικου για τον Σαρδινέρο. Εδώ χρειάζεται προσοχή ο Φιγκουερέδο στην προοχή το σουτ. Η πολύ μεγάλη απόκρουση του Δημητρίου. Στο 42ο λεπτό είχαμε την πρώτη και μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Για τον Σαλαϊ. Τικινή. Ο Ματέι και πάλι για τον Τικινή. Πέφτει στα πόδια του Σελίμοβιτς, κάνει το φάουλ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, να εδώ, ο Σελίμοβιτς. Εδώ το φάουλ είναι από τον Ταμπό, έχει το φάουλ.
με κατά πόσον αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν περισσότερο στον Απόλλωνα στο επιθετικό κομμάτι. Εδώ το φάουλ είναι για τον αυτό το φάουλ που γίνεται από τον Σακέτη πάνω στον Μεγιάδο. Ο Μπέτσο που γύρισε για τον Γιούστη, παλιά μπροστά, να δούμε εδώ τον Απόλλωνα. Στην περιοχή με τον Ταμπό, είναι ευκαιρία εδώ αυτή που ασυμμετρευτεί. Πολύ κοντά το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα. Το 1-0 είναι για τον Απόλλωνα. Στο 50 λεπτό η ομάδα της Λεμεσού ανοίγει το σκορ. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει στο πρώτο ημίχρονο, το κάνει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Να γίνει, όχι απλά να γίνει απλητικός, αλλά και να σκοράρει. Εδώ ο Βάτερμαν είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ξανά η προσπάθεια. Το πλασέ που έγινε από τον Σάλαϊ. Κερδίζει ο Πίτα, σε έντυρο έγινε το λάθος, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Φιγκουερέδο. Το δείχθηκε σε θέση offside το επιθετικός του Όφη. Χάνει από τον Νέιρα. Εδώ το φάλ που γίνεται από τον Πίτα στον Μεγιάδο. Εδώ και είναι λάθος, τον ματιάσαμε. Φιγκουερέδο, έχει βγει ο Δημητρίου. Εδώ τι έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Φιγκουερέδο. Το παίρνει πάνω του ο Μαρέσκα. Αν θα έχουμε και κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Εδώ έχω την εντύπωση πως δεν υπήρχε offside. Κέρδισε ο Ντένιτς. Να δούμε εδώ τον Απόλλωνα. Ντένιτς στην υπεροχή. Είναι ευκαιρία εδώ. Δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ. Τον έκοψε ο Βούρος. Το φάουλ είναι για τον Απόλλωνα. Δεν μπόρεσε ο Ουές. Το φάουλ για τον Απόλλωνα. Τον έκοψε ωστόσο ο Ντένις. Να δούμε την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Εδώ το φάουλ που έγινε από τον Σελίμοβιτς. Και αμέσως η κίτρινη κάρτα που θα δεχθεί. Ο Νέιρα υποδεικνύεται σε θέση offside ο Σολής. Δεν μπόρεσε ο... Να δούμε εδώ τον Γιαννιώτα. Που είναι φρέσκος, έχει δυνάμεις, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον αντίπαλό του, το φάουλ από τον Σακέτη που θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Με τον Απόλλωνα να βγαίνει μπροστά. Να δούμε εδώ με τον Γιαννιώτα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει ο Βάτερμαν, σε ετοιμότητα μαζεύει. Το 87ο λεπτό. Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή, χρειάζεται κάποιο στρίμο, ότι κινεί τώρα πάει στην περιοχή, αλλά ο Σελίμοβιτς κοντράρει, ότι κινεί από κοντά η μπάλα έξω. Στο 88ο λεπτό, χαμένη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς.